ένα κέριο πλήγμα στο φαινόμενο της λαθροθυρίας επέφερε η άμεση, συντονισμένη και καθοριστική όπως αποδείχθηκε επέμβαση της θυροφυλακής της 5ης Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Υπήρου σε ένα σπάνιο περιστατικό για τα ελληνικά χρονικά με θύματα 6 αγριόγιδα, προστατευόμενο είδος της ελληνικής πανίδας. Η σύλληψη τριών λαθροθύρων και η ταυτοποίηση ενός ακόμη που αναζητείται, οι οποίοι σκότωσαν τα προστατευόμενα ζώα, αποτελεί ένα ακόμη σαφές μήνυμα αποφασιστικότητας και μηδενικής ανοχής της κυνηγητικής οικογένειας, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η 5η Κυνηγητική Ομοσπονδία, απέναντι στο κατάπτυστο όπως το χαρακτηρίζει φαινόμενο. Ανέκαθεν έχουμε δηλώσει και το αποδεικνύουμε στην πράξη ότι ο λαθροθύρας είναι ένας οπλοφόρος που αποτελεί το μεγαλύτερο εχθρό των κυνηγών. Ταυτόχρονα, συνεχίζει η ανακοίνωση, ενισχύεται η απόλυτη αποφασιστικότητα της κυνηγητικής οικογένειας ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν μπορούν ούτε πρόκειται να μείνουν αναπάντητες και ατιμώρητες. Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο αυτόφορο, ενώ μετά την ολοκλήρωση της κτηνιατρικής εξέτασης, τα άτυχα ζώα, όπως προβλέπει η νομοθεσία, βγήκαν σε δημοπρασία. Ο πρόεδρος της 5ης Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Υπήρου Παναγιώτης Καμαντζούρας, ο ταμείας και υπεύθυνος του σώματος της θυροφυλακής Νίκος Παπαγρηγορίου και ο ομοσπονδιακός θυροφύλακας Βασίλης Μπαλάς αναφέρθηκαν στο περιστατικό και έστειλαν το μήνυμα ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με την κυνηγητική οικογένεια. Είναι εγκληματική ενέργεια από ασυνείδητους οπλοφόρους που δεν έχουν ίχνος ίκτου για αυτό το περήφανο ζώο που ζει σε μικρό αριθμό στις βουνοκορφές της Υπήρου και ζητάω την παραδειγματική τιμωρία των κυρίων, των ασυνειδήτων. Όχι για παραδειγματισμό, αλλά μόνο και μόνο που θελήσανε να ξεκλήρισουν ολόκληρη η οικογένεια του πιο όμορφου ζώου που κοσμεί τα βουνά της Υπήρου. Η εκτίμησή σας είναι ότι ό,τι έγινε, έγινε για το κρέας, έγινε για το κυνήγι ή έγινε για να πουληθεί αυτό το κρέας? Πιστεύω το πιθανότερο κατά την άποψή μου είναι ότι υπάρχει εμπορία στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί μπορεί να υπάρχουν πολυτελή εστιατόρια Αθηνών που πληρώνουν όσο και δουλεύουν κατά παραγγελία. Είναι μια τεράστια επιτυχία, πρώτη φορά σε Πανελλήνιο, όπως είπατε. Δεν έχει ξανασυμβεί τέτοια σύλληψη. Αξίζουν μεγάλα συγχαρητήρια οι Ομοσπονδιακοί Θυροφυλακοί της 5ης Κυνηγητικής Ομοσπονδίας. Δράσαν μεθοδευμένα. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους φορείς που συμβάλλαν σε αυτή την επιτυχία, όπως είναι η αστυνομία, οι τοπικές δασικές αρχές και όπως είναι και η κτηνιατρική υπηρεσία. Αυτό είχε να κάνει ένα γεγονός όπως ήταν με τις επίσημες αργίες, τις οποίες κάθε επίσημη αργία, όπως ήταν και η απελευθέρωση των Ιαννίνων χθες, οι συγκεκριμένοι κύριοι προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες. Είναι καλύτερες, γιατί νομίζουν ότι δεν λειτουργεί κανένας φορέας. Κι όμως εμείς είμαστε εδώ 24 ώρες το 24ωρο να πατάξουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Ευτυχώς με την καλή συνεργασία που είχαμε μεταξύ μας όλοι οι θυροφυλακές, μπορέσαμε και βρήκαμε τα αγριόιδα που ήταν κρυμμένα, όπως μάθατε, επιμελώς μέσα στο δάσος. Κάναμε όλες τις νόμιμες διαδικασίες, ήμασταν σε επικοινωνία με την εισαγγελική αρχή, είχαμε τη στήριξη της ελληνικής αστυνομίας και είχαμε και τη στήριξη και των κυνηγών. Αυτό πρέπει να το τονίσω. Από εκεί και πέρα πήρε το νόμο της δικαιοσύνης. Δεν τα βρήκατε στο αυτοκίνητο που ελέγξατε, όχι, έτσι? Όχι, δεν τα βρήκαμε. Ήταν κρυμμένα. Ακριβώς, επειδή αργήσαμε λόγω της μεγάλης απόστασης που είχαν μεταφερθεί, το αυτοκίνητο το βρήκαμε, αλλά δεν είχε επάνω τα θηρεύσιμα. Εμείς το σταματήσαν παρακάτω άλλοι συνάδελφοι και αρχίσαμε το ψάξιμο. Στο ψάξιμο και βάσει των ιχνών που είχαμε μέσα στο βουνό, μπορέσαμε και βρήκαμε και τα 6 αγριόγυδα. Για πρωτοφανή ενέργεια που πλήττει την εικόνα της περιοχής σε ολόκληρη τη χώρα και στην Ευρώπη, έκανε λόγο ο Σύμβουλος Περιβάλλοντος του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου Θανάσης Κοράκης, ενώ ο υπεύθυνος θύρας του Δασαρχείου Μάνθος Παπάς τόνισε πως τέτοιου είδους ενέργειες θα πρέπει να κινητοποιήσουν το σύνολο των πολιτών που έχουν χρέος να αντιδράσουν. Στην προκειμένη περίπτωση, αν και λυπηρό το γεγονός, έχουμε μια θετική εξέλιξη τουλάχιστον. Αφενός αποτρέψαμε περαιτέρω μείωση του πληθυσμού από τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Αφετέρου,
Με όλη αυτή τη δημοσιότητα ελπίζω να σταματήσουν λίγο τα κρούσματα αυτά, γιατί ειδικά η περιοχή εκεί είχε μεγάλο θέμα, για το λόγο ακριβώς ότι όλοι καταλάβανε ότι κατεβήκανε τα ζώα προς τα κάτω λόγω του βαρύ χειμώνα και ήταν εύκολο και προσβάσιμο να μπορούν να τα χτυπήσουν. Έγινε μια καλή επιχείρηση χθες. Θεωρήσανε μάλλον οι κύριοι αυτοί ότι λόγω της 21ης Φεβρουαρίου δεν θα υπάρχει, ας πούμε, φύλαξη. Η θηροφυλακή δούλεψε πολύ καλά και μεθοδικά. Εμείς ήμασταν επίσης ανοιχτοί με μικρότερο δρομολόγιο. Ελπίζω αυτό να δείξει στο ευρύ κοινό το πρόβλημα που έχουν τα αγριόγυδα σε αυτή την περιοχή και γενικά στο Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνδου. Διότι αν τα αφήναμε για κάποια χρόνια χωρίς να τα κυνηγάμε, θα τριπλασιαζόταν ο αριθμός τους. Σίγουρα δεν είναι μόνο μια πράξη παράνομης θύρας, είναι μια αποτρόπια πράξη, καταδικαστέ από όλους μας. Το ζήτημα είναι ότι επειδή τον τελευταίο καιρό τα αγριόγυδα είχαν μια ανωδική τάση ως πληθυσμός, είχαμε αυτό το περιστατικό που ουσιαστικά δεν είναι μόνο τα έξι τα παρανόμως θηρευμένα, ήταν και έγκυε τα θηλυκά. Δεν έχω λόγια. Θλίβομαι βασικά για τον κυνηγητικό κόσμο που χωρίς να φταίει έχει πάρει τη ρετσινιά. Οι υπέτη σίγουρα θα πληρώσουν. Ο βιολόγος Χαριτάκης Παπαϊωάννου, που έχει μελετήσει όσο κανείς τους πληθυσμούς των αγριόγειδων στα Βαλκάνια, στάθηκε στην άριστη λειτουργία της θηροφυλακής, εκφράζοντας την ευχή το περιστατικό να αποτελέσει την αφορμή για την απομόνωση των συμμοριών που δρούν ανεξέλεγκτα πολλές φορές, σκοτώνοντας το μοναδικό και σπάνιο αυτό είδος. Κρίμα που κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους κατάγουν και από την ευρύτερη περιοχή, από ό,τι έχω ακούσει, του Ζαγορίου. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε τη συνδρομή των κατοίκων των χωριών που έγινε το συμβάν, όπως είναι το Τσεπέλοβο, η Λάιστα και δεν ξέρω κάποιο άλλο χωριό εκεί τριγύρω, οι οποίοι βοήθησαν την θηροφυλακή στο δύσκολο αυτό έργο. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού στην υποστήριξη όλων των προσπαθειών της θηροφυλακής και τις προσπάθειες που κάνουμε εμείς σαν σύλλογος για την προστασία του σπάνιου και προστατευόμενου από την ομοθεσία αυτού είδους. Το θετικό είναι ότι αυτή η αύξηση που έγινε στο όρος Τύμφη λειτουργεί θετικά, γιατί έχουμε αρχίσει να έχουμε επανεπίκηση γειτονικών περιοχών όπου το αγριόγειδο είχε εξαφανιστεί. Δηλαδή μιλάμε για κάτι που το αγριόγειδο υπήρχε πριν 100 χρόνια και πριν 150 χρόνια με βάση ιστορικές πηγές και έχουμε κάποιες εμφανίσεις. Για παράδειγμα, δεν πάω πολύ μακριά, μένω κοντά στη Χαράδρα του Βίκου που το τελευταίο αγριόγειδο σκοτώθηκε το 1985 και σήμερα έχουμε κάποια κοπάδια που έχουν ξαναμπεί και η Χαράδρα του Βίκου θεωρείται η πατρίδα τους, γιατί εκεί έχουν γεννηθεί.